Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες, κυρίως στη σκηνή του hip-hop, έχουν αρχίσει να μιλάνε για το δρόμο. Που πάντα μιλάγανε, αλλά και περισσότερο από παλιά, για ναρκωτικά, ντύλια, μαχαίρια, βία και φτώχεια. Μήπως αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό για τη γενιά μας? Μήπως ο δρόμος έχει να πει πολύ περισσότερα πράγματα από τα μίντια? Μήπως έχει αρχίσει να αλλάζει η γνώμη αυτών που δεν έχουν ζήσει στο δρόμο για το τι είναι ο δρόμος? Μήπως να σταματήσω να κάνω αόριστες ερωτήσεις και να πω τη γνώμη μου? Μήπως έχει κουράσει? Τώρα κάνω παύση, με χανούν οι μπάτσι. Σαν να βάλα κώδικο για GTAV. Επιστρέφω για το απόλυτο. Μου κοκορεύω στο παρκέ μου ξυπόλυτος. Αρχικά για να σας προλάβω, μην αρχίσετε να γράψετε στα comment ότι από πάντα τα λέγανε αυτά και είσαι ανίδεος και όλα αυτά τα καλά λόγια που λέτε όλοι εσείς που ξυπνάτε για κάποιο λόγο με ένα λεμόνι στον κόλο. Δεν γίνεται να είμαι ο μόνος που έχει παρατηρήσει ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό τα καινούργια κύματα της rap και της trap, έτσι για να μπει λίγο το λεμονάκι πιο βαθιά στον κόλο, έχουν αρχίσει να λένε περισσότερα πράγματα για το τι είναι ο δρόμος. Με παραδείγματα όπως ο Ρίκτα, ο Ιμνιούν, ο Βλόσπα, ο Σαντάμ και προφανώς όλοι οι παλιοί, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ότι άνετα υπόνονται πράγματα όπως τσουριές σε κολαράκια, ξύλα, ντρόγκια, ληστείες κτλ. Και προσωπικά θα πω, πολύ καλώς που ακούγονται όλα αυτά. Κοιτάξτε τώρα πόσο παρανοϊκοί και διπολικοί είστε εσείς και πόσο Χρήστος Πέτρου παίρνει άπειρα dislike και κραξίματα σε ένα και μόνο βίντεο. Ενώ όλα αυτά που λένε οι χιχοπάδες γίνονται κάθε μέρα, τα βλέπετε και γνωρίζετε ότι έτσι πραγματικά λειτουργεί ο κόσμος, βγήκατε και καταδικάσατε με το χειρότερο τρόπο δύο πιτσιρίκια που δίραν ένα ρουφιάνο σταθμάρχη. Και πάει για το Όσκαρ ανατροπής. Τσόρι ξεκινά για το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Τσόρι! Out! Oh. Που δεν με νοιάζει καν αν έφταιγε ή όχι. Απόπειρα ανθρωποκτονίας πήγαν να τους χρεώσουνε. Και εσείς οι μαλάκες χειροκροτούσατε από κάτω. Ο ένας 17 και ο άλλος 15. Ρε πάτε καλά ρε. Ακραίο δολοφονικό ξύλο. Πού ζείτε ρε. Σούτια στο κεφάλι πέφτουνε κυριολεκτικά κάθε μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και γουστάρουμε. Συμφωνώ, αλλά ξέρεις, άμα υπάρχει κάμερα, τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Μάντεψε! Υπάρχουν πολύ χειρότερα ξύλα σε κάμερα και πολύ λιγότερο αμφιλεγόμενα από αυτό. Κανένα από αυτά όμως δεν έχει βγει στην τηλεόραση. Και δεν σχολιάζω καν το ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Σχολιάζω την υποκρισία σας που καταδικάσατε δύο παιδιά ενώ έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα και κάνατε του μπεϊκή. Ακόμα και ο παδί που τρώνε τις χειρότερες ποινές για ψήλου πίδημα, απόπειρα ανθρωποκτονίας για ένα ξύλο δεν έχουν φάει. Από ό,τι ξέρω κιόλας, έτσι. Πέρα λοιπόν από τη διπολική διαταραχή τη δικιά σας, έχουμε και το άλλο θέμα που από ό,τι ξέρω μόνο ο Τζαμάλ μίλησε γι' αυτό. Με κυριολεκτικά 50.000 μπάτσους σε όλη την Ελλάδα. Τι περιμένατε, να μην υπάρχει βία στους δρόμους? Με ένα χρόνο καραντίνα κλεισμένη μέσα. Δεν θα έχουμε νεύρα εμείς? Και αν θέλετε να συγκρίνουμε το ξύλο στο σταθμάρχη με το ξύλο που ρίχνουν οι μπάτσοι, πιστέψτε με, θα χάσετε. Και όταν λέω ξύλο από μπάτσους, δεν εννοώ το ξύλο που έφαγε το Τιτκόβ. Αυτό είναι το ξεσκόνισμα που σου έκανε η γιαγιά στον κόλο όταν έπαιζε στα χώματα. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2002 και μετά, το να παίζει στο χώμα ήταν μια πάγια διαδικασία του να γίνει άνθρωπο. Επίσης έχουν γίνει και κάτι εκατοντάδες δολοφονίες από την αστυνομία που υπάρχουν στη δημοσιότητα με άρτιες αποδείξεις, αλλά δεν είπατε ποτέ κάτι γι' αυτό. Τώρα που βγήκε ο Κούλης, που τον μισείτε και τόσο πολύ, και είπε ότι πρέπει να καταστρέψουμε τη ζωή σε δύο παιδάκια και να τα χώσουμε στη φυλάκα, αμέσως όλοι, ναι, ήταν ακραίο. Αυτό το ξύλο ήταν ακραίο, μόνο αν δεν έχεις βγει ποτέ στη ζωή σου σε πλατεία. Την προηγούμενη φορά που μεγάλο μέρος της κοινωνίας καταδίκασε κάτι πιτσιρίκια, ήταν όταν βάλανε 10 παιδάκια στη φυλακή για συμμορία, τα πραγματικά κεφάλια απλά φύγανε αλόβητοι όπως πάντα. Μαντέψτε ηλίθιοι χιώτες, υπάρχουν ακόμα ναρκωτικά στο αγαπημένο σας νησάκι. Άδικα βάλατε κάτι 14χρονα στην Μπουζού. Πρέπει όμως να σας έτσουξε λίγο που ένα από αυτά τώρα είναι διάσημο και βγάζει φράγκα. Πάνε τώρα να γαμηθείτε όπως εσείς ξέρετε. Δυο-δυο. Και τώρα που το έβγαλα από μέσα μου, ας περάσουμε στις κομικές στήλες. Τι γίνεται άμα βάλεις οπαδούς διαφορετικών ομάδων στον ίδιο χώρο? Τι γίνεται άμα βάλεις οπαδούς διαφορετικών ομάδων σε ένα live? Ένα τέλειο γλέντι χωσήματος και ασφυξίας. Γιατί οι οπαδοί, πέρα από το μίσος μεταξύ τους, μοιράζονται και μια βαθιά κατανόηση της απείλας που έχουν φάει από την κοινωνία και το κράτος. Ακούγεται λίγο αναρχικό αυτό. Το φτιάξουμε στο edit. Τώρα, για όσους θεωρούν τα ντύλια είναι κακά. Σκέψτε ότι ένας πιτσιρικάς αναγκάζεται ή επιλέγει να σπρώξει ναρκωτικά στα 16 του. Φτάνουν οι άσικοι μπάροι, δεκάρι. Ας πούμε τώρα ότι βγάζει 5 ευρώ το G. Περίπου.
στις καλές εποχές τέλος πάντων. Δίνει 3G την ώρα, δηλαδή 15 ευρώ. Τελειώνει το σχολείο και πάει σε μια δουλειά και του λένε την ώρα θα παίρνεις 3,60. Αλλά πώς θα τα βγάζεις, τρέχοντας πάνω κάτω σε μια αποθήκη, κουβαλώντας ένα τόνο και έχοντας ένα μαλάκα πάνω του κεφάλι σου να σε βρίζει. Ναι, Χρήστο, αλλά θα σου άρεσε κάποιος να δίνει ναρκωτικά στο παιδί σου. Δεν έχω παιδί ηλίθιε, είμαι 23 χρονών. Τα λέμε ξανά στα 35, όταν θα έχω γίνει μικροαστός. Επίσης, αν δεν υπήρχαν ναρκωτικά, θα είχες χάσει χαρακτήρες από την παιδική σου ζωή όπως το μαστουρωμένο σφουγγάρι, η κοπελίτσα που βλέπει χάρτες να τις μιλάνε. Παρένθεση. Στα αρχίδια μας που είσαι ο χάρτης. Το χαβανέζο μπαμπά που πίνει μανιτάρια. Αυτό και το prequel του Human Centipede, παύλα, απόπειρα κοινωνικής αποδοχής θυμάτων του Τσέρνομπιλ. Επίσης θυμάστε τον τύπο. Είμαι ο μόνος που νιώθει λίγο ότι είναι παιδόφιλος. Λίγα τα λέω γι' αυτό. Τέλος πάντων, για να κλείσω, το όλο νόημα είναι ότι ο δρόμος κατανοείται μόνο από το δρόμο. Λίγοι ξέρουν πραγματικά τι σημαίνει να ζεις και να είσαι στο δρόμο. Και προφανώς ακόμα περισσότεροι δεν θα πουλούσαν ποτέ το δρόμο και τις αξίες του. Άντε, γιατί κουράστε όλες οι εναλλακτικοί χιπστεράδες που το έχετε δει δρόμος. Ναι, γεια σας. Ο Χρήστος Πετρού. Ναι. Από την ΠΕΧ είμαστε. Ποια ΠΕΧ? Πανελλήνια Ένωση Χίπστερ και θέλουμε να σας κάνουμε μια χορηγία. Πόσα? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο subject. Και κάτι τελευταίο. Free CJ. Αστυνομία! Αστυνομία! Πέσε κάτω! Κάτω. Πέσε κάτω και εσύ! Πέσε κάτω! Και εσύ like και subscribe τώρα! Όταν κάνω παύση, με χάνουν οι μπάτσι. Σαν να βάλα κώδικο για GTAV. Επιστρέφω για το απόλυτο. Μου γκο κορεύω στο παρκέ μου ξυπόλυτος.